επιχείρηση, ολοσχερός κατεστραμμένη και δύο ακόμα που υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Αυτός είναι ο απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής σε σούπερ μάρκετ της Παραλιακής στην πόλη του Ρεθύμνου. Στο ερασιτεχνικό βίντεο που εξασφάλισε η Κρήτη TV, διακρίνονται τα πυροσβεστικά οχήματα που με πάνω από 10 πυροσβέστες έδωσαν για ώρες τιτάνια μάχη μέχρι να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά που εξαιτίας και των έφλεκτων υλικών έκαιγε ανεξέλεγκτα. Πρώτο μέλημα των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το σούπερ μάρκετ. Και ενώ αυτό ήταν δύσκολο, δυνάμεις της Ελλάς εκένωσαν έγκαιρα όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, σηκώνοντας κυριολεκτικά από τα κρεβάτια τους τους ενίκους, μιας και οι φλόγες είχαν φτάσει στις τζαμαρίες των μπαλκονιών τους. Πέρα από το σούπερ μάρκετ που υπέστη ολική καταστροφή, οι φλόγες κατέκαψαν και ένα κατάστημα εστίασης, κάνοντας κυριολεκτικά στάχτη όλο τον εξωτερικό του χώρο. Η φωτιά στο κατάστημα εστίασης έκανε στάχτη και όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης που αναγκαστικά πλέον κατέβασε ρολά, ενώ στην άλλη διπλανή επιχείρηση του σούπερ μάρκετ στάχτη έγιναν 3 ενοικιαζόμενα οχήματα, ενώ υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές άλλα 4. Και οι 3 επιχειρήσεις που σήμερα μετρούν τις πληγές τους είχαν ανοίξει πριν από περίπου ένα μήνα, καθώς πρόκειται για καταστήματα που λειτουργούν μόνο τη θερινή περίοδο. Στο πλαίσιο των ερευνών, το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου εξακολουθεί να συλλέγει στοιχεία, καταθέσεις μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό από παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα την ίδια ώρα που στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Ευτύχημα πάντως θεωρείται πως από την καταστροφική αυτή πυρκαγιά δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και πολύ περισσότερο δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.